Παραμένουμε σε αυτό το εξαιρετικά θλιβερό γεγονός. Να καλησπερίσω τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, είναι ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Μενεγάκη, με ακούτε καθαρά? Ναι, τώρα σας ακούω καθαρά, σας ακούω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε και τα όσα σχολιάσαμε νωρίτερα και με τη Μέρη Καριωτάκη. Σε κάθε περίπτωση, αν δούμε την γενική εικόνα, μιλάμε για ένα κακώς εννοούμενο έθιμο, το οποίο χρειάζεται πλέον μία πολιτική παρέμβαση, μία πολιτική απόφαση για να τερματιστεί. Σωστά το λέτε, είναι κακώς εννοούμενο. Δεν είναι έθιμο στην πραγματικότητα. Έτσι, δεν είναι έθιμο στην πραγματικότητα αυτό. Χωρίς να θέλουμε να προδικάσουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, γιατί κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και έχει ιδιαίτερες συνθήκες, αυτό που μένει από αυτή την ιστορία είναι ότι είναι μια τραγική κατάσταση. Υπάρχει μια τραγικότητα σε αυτήν την ιστορία που δείχνει πόσο δύσκολα μπορούν να γίνουν τα πράγματα εάν δεν προσέξει κανείς και αν πραγματικά δεν βρίσκεται σε εγρήγορση να μην συμμετέχει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Γιατί πραγματικά, όπως το γνωρίζετε καλά, εμείς στην Ανατολική Κρήτη και δει στο Βλασίδι και στο Δήμο μας και γενικότερα αυτές οι περιοχές έχουν τη φήμη πιο φιλήσυχης, ας πούμε, τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι η τυπική, ας πούμε, το τυπικό μέρος που συμβαίνουν αυτά, αλλά να που συμβαίνουν και τέτοια. Ναι, κύριε Μενεγάκη, μία είναι η κακιά στιγμή. Έτσι είναι, έτσι όπως το λέτε. Πάντως, θα ήθελα να εκφράσω και τα συλληπιτήρια μου και γενικότερα και εκ μέρους όλης της τοπικής κοινωνίας του Αγίου Νικολάου σε αυτό που συνέβη. Ήταν πραγματικά πολύ τραγικό και συγκλονιστικό, αρνητικά συγκλονιστικό. Και αυτό που θα ήθελα να μείνει είναι ότι ας γίνει αυτή η τραγική στιγμή ένα έναυσμα μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης. Γιατί πραγματικά η ευαισθητοποίηση αυτή θα μας φέρει μακριά από αυτά τα έθιμα. Ξέρετε, οι κριτικοί είμαστε και άνθρωποι, όπως γνωρίζετε, είμαστε και άνθρωποι περισσότερο της καρδιάς και λιγότερο του μυαλού. Έχουμε μια συναισθηματική παρόρμηση. Μπαίνουμε σε κάποιες διαδικασίες, αλλά το μήνυμα είναι ότι δεν είναι λεβεντιά τα όπλα και είναι κίνδυνα παιχνίδια και χωρίς ουσία, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας τελείως. Κύριε Μενεγάκη, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε την ομή πραγματικότητα, συζητάμε σήμερα για αυτή την τραγωδία, αύριο θα την ξεχάσουμε, μέχρι την επόμενη φορά που θα επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο. Το θέμα είναι ότι εδώ χρειάζεται μια συνολική, μια ολιστική, μια στοχευμένη αντιμετώπιση. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει το πολιτικό κόστος. Χρειάζεται να το πάρει το πολιτικό κόστος. Πρώτα απ' όλα σε κεντρικό επίπεδο κράτους. Χρειάζονται εκτός από καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε επίπεδο παιδείας περισσότερο. Και εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Αυτό που χρειάζεται είναι αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου, κατά τη γνώμη μου. Σας λέω τη γνώμη μου. Χρειάζεται αυστηροποίηση και καλύτερος έλεγχος. Ξέρετε, υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα όπου αυτά δεν συμβαίνουν, ενώ συμβαίνουν σε κάποιες περιοχές της Κρήτης. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο πρόληψης και καλύτερης κρατικής οργάνωσης στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει. Και βέβαια όλα ξεκινάνε από το σπίτι μας και από την οικογένειά μας και από την παιδεία που παίρνουμε. Καλό είναι όλοι να ευαισθητοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια τραγωδία που δοκιμάζει και τους οικογενειακούς δεσμούς. Θήτης και θύμα είχαν μια αδερφική αγάπη μεταξύ τους, μια πολύ στενή σχέση. Και ζητούμενο είναι, όπως ακούσαμε και τον κύριο Στιακάκη να λέει νωρίτερα, να υπάρξει μια σύμπνοια, να βοηθηθούν δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν πίσω. Εύχομαι ο Θεός να τους βοηθήσει, πραγματικά εύχομαι να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι για να ξεπεράσουν αυτή την πάρα πολύ δύσκολη και κατάσταση πόνου, τραγικότητας, αν προσπαθήσει κανείς να μπει στη θέση τους. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως, μέσα στη ζωή μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα. Ας μείνει τουλάχιστον ότι σίγουρα κάποιος δεν ξεκίνησε για να κάνει κακό. Έτσι, αυτό ας μείνει αυτό. Και ας μείνει το μήνυμα της ευαισθητοποίησης, να είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ.